Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, γι' αυτό είπα να κάνω ένα πολύ γρήγορο βίντεο. Έχω στολίσει και όλα στα χριστουγεννιάτικα μου, δεν το έχω ανεμένα τα φωτάκια, γιατί είναι πρωί, το πρωί δεν τα ανάβω. Γιατί έχει μια γυρλάντα, την πήρα από το Τζάμπο, που αν προσέξετε φαίνεται λες και έχει λαμπάκια. Όμως δεν έχει, είναι σβησμένα. Μόλις τελείωσα την προπόνησή μου, προπονούμε στο σπίτι πλέον, διότι λόγω κορονοϊού δεν πάω γυμναστήριο. Είμαι λίγο από αυτούς που φοβούνται πάρα πολύ να μην κολλήσουν κάτι, διότι έχω και το άσθημα και προσέχω πάρα πολύ. Θα πάω να φάω τώρα και θέλω να σας δείξω κάτι που έχω φτιάξει. Έχω δοκιμάσει να φτιάξω πρώτη φορά γιαούρτι. Νόμιζα ότι θα ήταν μια τρελή αποτυχία, αλλά τελικά είναι τόσο εύκολο να φτιάξεις γιαούρτι όσο δεν φαντάζεστε. Γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, πολύ νόστιμο. Και το θέμα δεν είναι, μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε γιαούρτι από το σούπερ μάρκετ. Εγώ παίρνω πάντα το Δοδόνι, που μου αρέσει πάρα πολύ, 2%. Αλλά ήθελα να πάρω να φτιάξω κάτι, μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα. Την διαδικασία δεν την έχω τραβήξει σε βίντεο, γιατί είναι τόσο απλή, τόσο γρήγορη, οπότε θεώρησα ότι τζάμπα θα τραβήξω βιντεάκι, θα ήταν 30 δευτερόλεπτα βίντεο, διότι τα υλικά είναι πολύ λίγα. Σημειώστε τα. 1 λίτρο γάλα για να βγάλουμε 1 κιλό γιαούρτι. 1 λίτρο γάλα, το οποίο το βράζουμε να βράσει καλά. Το αφήνουμε μετά να πέσει η θερμοκρασία του. Το κατεβάζουμε δηλαδή από το μάτι, αφήνουμε να πέσει η θερμοκρασία του και καταλαβαίνουμε ότι φτάνει στην κατάλληλη θερμοκρασία όταν βάζουμε το δάχτυλό μας μέσα και δεν καιγόμαστε, αλλά είναι ακόμα ζεστό. Εφόσον έχει χλιαρίνει, σε ένα κεσεδάκι, σε ένα δοχείο, ό,τι έχετε εσείς, εγώ σε ένα κεσεδάκι γιαούρτι που είχα αγοράσει του 1 κιλού, το έχω πλύνει καλά-καλά, το έχω απολυμάνει και έβαλα μία κουταλιά της σούπας από το γάλα αυτό το ζεστό, έβαλα μέσα στο κεσεδάκι μου αυτό. Πρόσθεσα μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι Δοδόνι 2% που είχα, ανακάτεψα καλά-καλά και μετά πρόσθεσα και το υπόλοιπο 1 λίτρο γάλα, το οποίο ήταν χλιαρό, μέσα στο δοχείο αυτό. Κλείνουμε το καπάκι, κουκουλώνουμε καλά με μία κουβέρτα. Εγώ έβαλα μία πολύ ζεστή κουβέρτα που έχω και το έβαλα δίπλα στο καλοριφέρ για 10 ώρες. Μπορείτε αν θέλετε να το αφήσετε και παραπάνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα καλύτερα. Μετά ανοίγετε για να τσεκάρετε φυσικά τι έχετε κάνει. Και μετά, εφόσον το τσεκάρετε, το βάζετε στο ψυγείο και είστε μια χαρά. Λοιπόν, θα σας δείξω εγώ τώρα το πρωινό που φτιάχνω, το οποίο θέλω να έχει πολύ πρωτεΐνη, να είναι ελαφρύ, να είναι δυναμωτικό, να μπορέσει σε άτομα που εργάζονται πολύ, που αθλούνται, να μπορέσουν να αναδομήσουν τους μύστους ξανά, να ανακτήσουν την ενέργεια την οποία ξοδέψανε και φυσικά να ικανοποιήσουμε και την κυλίτσα μας. Λοιπόν, καταρχήν να σας δείξω το γιαούρτι πώς είναι. Είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, η κουταλίτσα που έχω βάλει εγώ την προσθέτω σε ένα μπολ. Μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Τώρα θα σας τα βάλω εγώ γρήγορα και απλά με το μάτι, γιατί ξέρω περίπου τις δοσολογίες, εσείς τα μετράτε. Θα βάλουμε 30 γραμμάρια βρώμη, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι της αρεσκίας σας, εγώ χρησιμοποιώ μέλι Αγίου Όρους, μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει και το θυμαρίσιο πάρα πολύ. Θα προσθέσω 3-4 αμύγδαλα, μερικά καρύδια και έχω πάρει αυτό το μείγμα με σποράκια, να σας δείξω, αυτό το μείγμα με σποράκια, κολοκυθόσπορους, σταφίδες, θα βάλω περίπου 1 κουταλιά του γλυκού. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και αποξηραμένα φρούτα, φρέσκα φρούτα μέσα, οτιδήποτε θέλετε. Αυτό το πρωινό, αν δεν έχετε γιαούρτι, μπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό. Φυσικά να μην ξεχάσω,
Θα βάλουμε κανέλα, διότι η κανέλα είναι λιποδιαλυτική, οπότε θέλουμε να κάνουμε και αυτή τη δουλειά στον οργανισμό μας, να του παρέχουμε θρέψη, λιποδιάλυση και όπως είπα και πριν, να γεμίσουμε την κοιλίτσα μας. Το πρωινό αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο για να το φτιάξετε. Μπορείτε αν θέλετε από το βράδυ να ετοιμάσετε δοχιάκια, βαζάκια, να βάλετε όλο το μείγμα μέσα, χωρίς το γιαούρτι όμως, να το αφήσετε στην άκρη, το πρωί να προσθέσετε το γιαούρτι ή το νερό σας και είστε έτοιμοι. Αν προσθέσετε νερό, θα χρειαστεί 10 λεπτά και να το αφήσετε λιγάκι να απορροφήσει τα υγρά του και να φουσκώσει η βρώμη, για να μην φουσκώσει μέσα στο στομάχι σας. Ξέρω ότι σαν εμφάνιση δεν είναι το πιο όμορφο πρωινό που μπορείτε να δείτε, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ θρεπτικό. Έχει θερμίδες όσο ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Φάτε το και θα με θυμηθείτε.